Σε λίγο θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε όμως μέχρι τότε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχεται Γιάννη Καντέλη τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την σύζυγό του. Ακριβώς μόλις έφτασαν εδώ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, βλέπετε την εικόνα. Τους περίμεναν στα σκαλοπάτια ο κύριος Μακρόν με την σύζυγό του. Και σε λίγα δευτερόλεπτα οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις. Ήδη είναι έτοιμο το σημείο στο οποίο θα μιλήσουν ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Μητσοτάκης εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν κατηδίαν στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο. Ενώ στην συνέχεια θα υπάρχει και ένα δείπνο εργασίας στο οποίο θα βρίσκονται και οι σύζυγοί τους. Κύριος Μητσοτάκης και κύριος Μακρόν αναμένεται να συζητήσουν τόσο τα θέματα της ενέργειας εν ώψη και των αποφάσεων πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και τα ζητήματα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να σκοπεύει να θέσει στον Γάλλο Πρόεδρο όλα τα όσα έχουν γίνει από την πλευρά της Τουρκίας με αυτές τις επιθετικές, προκλητικές, ανιστόρητες δηλώσεις το τελευταίο διάστημα και την προσπάθεια καλλιέργησης ενός κλίματος το οποίο δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα με όλα τα fake news τα οποία βγαίνουν από την Άγκυρα. Βλέπουμε ότι οι φωτογράφοι τραβούν τις φωτογραφίες. Οι δύο ηγέτες τώρα κατευθύνονται προς την είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, το οποίο βρίσκεται πίσω μας και έχουν ήδη πάρει τις θέσεις του ΣΥΑ για να κάνουν τις δηλώσεις. Λοιπόν, θα τους ακούσουμε, Γιάννη. Monsieur le Premier ministre, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, χαίρομαι που σε υποδέχομαι σήμερα στο Παρίσι. Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας εντός ολίγου για να συζητήσουμε για τις διμερείς σχέσεις, για την ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς και για το γεωπολιτικό πλαίσιο. Θέλω να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την αλληλεγγύη που μας επέδειξε φέτος το καλοκαίρι. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Πολλά κράτη-μέλη αντιμετώπισαν αυτές τις πυρκαγιές και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για αυτή τη συγκεκριμένη αλληλεγγύη, την οποία δεν θα ξεχάσουμε. Χαίρομαι που διαπιστώνω πως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας που οργανώνει την αλληλεγγύη μας λειτουργεί καλά και συμβάλαμε και εμείς στον αναπτύξουμε και να δείξουμε την αποτελεσματικότητά του και πρέπει να εδραιωθεί περαιτέρω η λειτουργία του. Πριν από ένα χρόνο, υπογράψαμε εδώ στο Ελιζέ ένα μνημόνιο στρατηγικής σε θέματα ασφάλειας και αυτή η συμφωνία είχε ως βάση την ενότητα των αξιών που μοιραζόμαστε, την αρχή της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας. Αυτό ήρθε να ενισχύσει τη συλλογική μας ασφάλεια. Για την ευρωπαϊκή κυριαρχία εργαζόμαστε, αλλά και για την σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. Η απόλυτη συνεργασία μας πάνω στα στρατηγικά διακυβεύματα της εξωτερικής πολιτικής σε στρατιωτικά θέματα, σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία σήμερα, δεδομένες της κατάστασης που βιώνουμε. Τη στιγμή που επαναλαμβάνονται προκλήσεις, απαράδεκτες κουβέντες που πλήττουν και βάλουν κατά της ελληνικής κυριαρχίας, θέλω να επαναλάβω, όπως είχα την ευκαιρία να το κάνει και η Υπουργός Εξωτερικών μας, να εκφράσω την απόλυτη υποστήριξή μας με σαφήνεια και σταθερότητα. Αυτή η στρατηγική συνεργασία έχει ήδη μακρά ιστορία και θα προχωρήσει και στο μέλλον. Προκειμένου να μην υπάρξει καμία πηγή προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Πέραν αυτών των ανταλλαγών, η γεωπολιτική μας υποχρεώνει να ασχοληθούμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα συζητήσουμε τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε το Κίεβο για όσο χρειαστεί σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, στρατιωτικής βοήθειας και οικονομικής. Θα συζητήσουμε για το ζήτημα της ασφάλειας, της πυρηνικής ασφάλειας σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Θα συζητήσουμε για την διατροφική κρίση που προκλήθηκε από την ρωσική επίθεση και για τις ευρωπαϊκές προσπάθειες στο θέμα αυτό, στο πλαίσιο κάποιων οδών αλληλεγγύης που επιτρέπουν την εξαγωγή σιτηρών μέσω θαλάσσιων οδών. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση και θέλω να επαναλάβω εδώ ότι αυτοί οι δρόμοι της αλληλεγγύης είναι αυτοί που επιτρέπουν την εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους των
σιτηρών της Ουκρανίας. Αυτοί ελπίζουν να αναπτυχθούν έτσι περαιτέρω και ό,τι και αν λέγεται κατευθύνονται στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που είναι οι πιο φτωχές. Οι προσπάθειες της Ευρώπης έχουν ωστόσο ήδη δείξει την αποτελεσματικότητά τους. Η ενέργεια θα αποτελέσει επίσης ένα αντικείμενο της συνάντησής μας. Η ασφάλεια ανεφοδιασμού στην Ευρώπη μέσω της επίδειξης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι κάτι για το οποίο θα εργαστούμε. Έχουμε διάφορα ευρωπαϊκά έργα σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε προχωρήσει ήδη αρκετά όσον αφορά το θέμα των τιμών ενέργειας, της διαφοροποίησης των πηγών ανεφοδιασμού, επιταχύνοντας την ατζέντα μας ώστε να λάβουμε υπόψη μας τα περιβαλλοντικά ζητήματα, και είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης θα συζητήσουμε σήμερα. Καθώς και για πολλά άλλα θέματα πάνω στα οποία θα συζητήσουμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την παρουσία του σήμερα στο Παρίσι. Τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπετε, έχουμε ενισχύσει στεναρά τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Για εμάς, για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και προς όφελος της Ευρώπης. Και αυτό νομίζω ότι μας προσδίδει μια αξιοπιστία τη στιγμή που ο πόλεμος επανέρχεται επί της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Εμμανουέλ, μεγάλη χαρά βρίσκομαι ξανά στο Παρίσι σε μια συγκυρία διπλά σημαντική για τις δύο χώρες μας εν μέσω μιας ενεργειακής, μιας πληθωριστικής επίθεσης που δέχεται η Ήπειρός μας από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και όπως το αναφέρατε σχεδόν ένα χρόνο μετά την υπογραφή της πολυεπίπεδης εταιρικής σχέσης Ελλάδος-Γαλλίας για την αμυντική, γεωπολιτική, στρατηγική, οικονομική συμπαράταξη των δύο κρατών μας. Είναι μια συμφωνία που, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ταυτόχρονα υπηρετεί και το κοινό ζητούμενο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Η κρίκη της ιστορίας και του πολιτισμού μας ενώνουν εδώ και δύο αιώνες, πληθαίνουν συνεχώς. Σφυρελατούνται πλέον σε πολλά επίπεδα, στις μεγάλες πολιτικές επιλογές, τόσο όσο και στην καθημερινότητα, αλλά και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Πέρυσι, το Παρίσι βοήθησε καθοριστικά την πατρίδα μου στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Φέτος ήταν η σειρά της Αθήνας να δείξει την δικιά της αλληλεγγύη σε ανάλογες μάχες που έδινε η Γαλλία με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, και νομίζω ότι και οι δύο εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το Rescue, φαίνεται να βρίσκει το δρόμο του και θα εργαστούμε και οι δύο ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Δύο χώρες μας συντονίζονται σήμερα και στην άμυνα απέναντι στην εκτείναξη των διεθνών τιμών στην ενέργεια. Η Ελλάδα ήταν μια από τις πρώτες χώρες που υποστήριξε μια πιο δυναμική ευρωπαϊκή παρέμβαση στη χονδρική αγορά του φυσικού αερίου, αλλά και την άμεση αποσύνδεση των τιμών του φυσικού αερίου από τις τιμές του ηλεκτρισμού. Και συμφωνούμε μάλιστα και δρομολογούμε και εμείς αυτήν την μετρημένη κατανάλωση ενέργειας από την πολιτεία και από τους πολίτες, την sobriété énergétique, όπως την αποκαλούμε και οι δύο, στο εσωτερικό των χωρών μας, και βέβαια και οι δύο χώρες δρομολογούν τα δικά τους προγράμματα στήριξης προκειμένου οι πολίτες μας, τα νοικοκυριά μας, οι επιχειρήσεις μας να μην είναι απροστάτευτοι απέναντι στις μεγάλες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα την ευκαιρία να απαντήσει συντονισμένα στην απόπειρα της Μόσχας να μετατρέψει την ενέργεια ουσιαστικά σε ένα όπλο, σε έναν μοχλό αναστάτωσης και πολιτικής αστάθειας σε ευρωπαϊκές χώρες. Θα συζητήσουμε ασφαλώς και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ελλάδα και η Γαλλία από την πρώτη στιγμή ταχθήκαμε ανεπιφύλακτα με το πλευρό του αμυνόμενου, ταχθήκαμε με το πλευρό της ελευθερίας, με το πλευρό του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο γιατί εκεί δοκιμάζεται το απαραβίαστο των συνόρων και όλες οι ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και γιατί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νομιμοποιηθεί τον 21ο αιώνα ένα τετελεσμένο αυταρχικού δεσποτισμού. Ένα προηγούμενο που πρόθυμα θα μπορούσε να μιμηθεί αύριο κάθε τοπικός ταραξίας και σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας. Εξάλλου, η πατρίδα μου ξέρει καλά από γειτονικές απειλές. Γι' αυτό και θα μοιραστώ με τον πρόεδρο Μακρόν σκέψεις
για τη συνεχιζόμενη προκλητική στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο Πρόεδρο ακόμα μια φορά για την ξεκάθαρη στήριξή του στα ελληνικά δίκαια και έχω πει ότι η δική μας απάντηση σε αυτήν την επιθετικότητα είναι η ετοιμότητα. Θέλω να θυμίσω ότι τα πρώτα γαλλικά ραφάλ πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς και οι δύο πρώτες φρεγάτες Μπελαρά ναυπηγούνται ήδη στα ναυπηγεία στη Λοριό. Αλλά ασπίδα μας δεν είναι μόνο το όπλο μας, είναι και οι ισχυρές μας συμμαχίες. Κυρίως όμως έχουμε με το μέρος μας τη δύναμη της νομιμότητας και των επιχειρημάτων μας. Γι' αυτό και περιμένουμε όσους απειλούν ότι τάχα θα έρθουν ξαφνικά κάποιο βράδυ στα νησιά μας, τους περιμένουμε στο φως της ημέρας. Εκεί που φαίνεται ξεκάθαρα ποιος έχει το δίκιο και την αληθινή ισχύ με το μέρος του. Παραμένει συνεπώς ενεργή η θέση μας ότι κρατάμε κλειστές τις πόρτες μας στις προκλήσεις, αλλά κρατάμε πάντα ανοιχτό το παράθυρο στο διάλογο και στις συζητήσεις. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο δύναμη αποτροπής, είναι πάνω απ' όλα δύναμη συνεργασίας. Και η ατζέντα μας βέβαια θα περιλαμβάνει και το μεταναστευτικό, την κατάσταση στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη αιχμή όσα συμβαίνουν στη Λιβύη, ζητήματα στα οποία οι θέσεις μας είναι κοινές, αλλά προφανώς και τις διμερείς μας σχέσεις, όπως και τις θεσμικές αλλαγές που πρέπει να ενισχύσουν το ρόλο της Ευρώπης σε ένα παγκόσμιο χάρτη όπου τα γεωπολιτικά συμφέροντα αλλάζουν διαρκώς. Συμπερασματικά, αν θα μπορούσα να συνοψίσω το πνεύμα της συνάντησής μας, θα έλεγα τρεις λέξεις μαζί πιο ισχυροί. Et je termine en remerciant à nouveau le président de la République. Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας για την πρόκληση που μου απίφθινε και για τη θερμή υποδοχή, όπως εξάλλου πάντοτε, αλλά επίσης και για το ευρωπαϊκό του όραμα, για τη δημοκρατική του δέσμευση και για την σταθερή του υποστήριξη προς την Ελλάδα, για την παρουσία του και για τις δράσεις οι οποίες τιμούν τη Γαλλία και την Ευρώπη. Εάν επιτρέπετε, και εγώ προσωπικά, διότι με τίμησε εδώ και καιρό με την πολύτιμη φιλία του, θέλω να πω ευχαριστώ Εμμανουέλ για την θερμή για τη θερμή υποδοχή. Ευχαριστώ Εμμανουέλ στην πόλη του Φωτός και εγώ σας ευχαριστώ.